Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Λαμβάνω από το πρωτόκολλο ένα αίτημα παρέμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέει θα σας παρακαλούσαμε να μας δώσετε τη δυνατότητα παρέμβασης στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 5η τάδε του μηνός για τα αντιλιοστάσια. Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Ραφίνας. Θέλω εγώ μέχρι τώρα 7 χρόνια, χάρη εσάς δηλαδή, προεδρεύω σε αυτό εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε φορά που ήταν να παρεύει και στα διαζώσεις, κυρίως στα διαζώσεις, διότι προηγούμενο σε τηλεδιάσκεψη δεν έχουμε και δεν έχουν και άλλοι δήμοι, σας το λέω διότι εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ και ξέρετε ότι ενοχλούμε με πράγματα άμα δεν αν γίνονται παράτυπα. Ωραία, πήρα 3 δήμους τηλέφωνο και κανένας δεν έχει αφήσει παρέμβαση εξωτερική. Αλλά εγώ θα το πάω λίγο νωρίτερα. Έτσι είναι, κύριε Βασιλόπουλο, δεν σας λέω ψέματα, μπορείτε να πάρετε. Δεν είπα, δώσω... ότι δεν έχει σημασία τι κάνουν οι άλλοι. Λέω όμως λοιπόν, 7 χρόνια που ερχόταν ο κόσμος εδώ για να παρέμβει οι σύλλογοι, ο πρόεδρος ζητούσε από το σώμα την άδεια να μιλήσουν. Και αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το δημοκρατικό. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας που είπατε σήμερα κάτι. Ξέρετε, γιατί εγώ ξέρω να συμφωνώ, που είπατε να δοθεί μια αξιοδότηση ώστε να μην βρίσκομαι σε αυτό το ατέρμον πρόβλημα. Ωραία. Γιατί εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Θέλετε, δεν θέλετε. Ποιος κάνει, θα μου πεις, υπάρχει άνθρωπος που θα πει όχι. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να παίξω σε αυτό το ταμπλό. Λοιπόν, και γράφω εγώ στην κίνηση, προσέξτε με καλά γιατί το λέω κίνηση, δεν ήταν ούτε πρόσωπο, ούτε πολυσύλλογοι μαζί. Ήταν μόνο ένα σύλλογο ο οποίο ασχολείται με το Μέγα Ρέμα. Και γράφω για να φανεί η δημοκρατικότητά μου ότι κύριοι, θα σα παρακαλέσω να μου στείλετε γραπτό μέχρι τι 12 για να τα διαβάσω. Για να τα διαβάσω, ώστε να ακουστεί η φωνή σα. Διότι δεν κολλάει στα αντιλιοστάσια το μπλε λιμανάκι, Καλλιτεχνούπολη, πέστε το, Διόνι. Και τι άλλο, δεν κολλάει κανένα μεγάλο ρέμα. Και παρόλα αυτά, εγώ δέχτηκα να ανακοινώσω αυτό που έγραφαν και τις προτάσεις τους. Ας μην βρεθώ υπόλογος, παιδιά, με συγχωρείτε που σας λέω παιδιά, είσαστε κύριοι και με το κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, να μην βρεθώ υπόλογος για κάτι που εγώ συμπεριφέρθηκα τουλάχιστον δημοκρατικά. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχεις δίκιο, πρόεδρε, συγγνώμη. Πρόεδρε, γιατί... με συγχωρείς πάρα πολύ και δεν συνηθίζω να διακόπτω και το ξέρεις, από σεβασμό. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο τίτλος που επικαλείσαι για το μεγάλο ρέμα δεν σημαίνει ότι αυτός ο σύλλογος ασχολείται μόνο με τα μεγάλο ρέμα. Έχει μια οικολογική, αν θέλεις, χρειά στη δράση τους και είναι και εκιστές δίπλα στο αντιλοστάσιο στις Μαρίκες που πρόκειται να γίνει. Εκεί έγκυται η παρέμβαση. Καθώς επίσης συζητάμε. Κώστα μου, συνυπογράφει και ο σύλλογος του Νερέα Πρωτέα. Όχι, εκεί θέλω να φτάσω. Όχι, δεν λες κάτι άδικο. Αδικοί σε μένανε, διότι εμένανε οι σύλλογοι οι περισσότεροι μου ήρθανε σήμερα το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι. Δεν μου είχε έρθει κανένας άλλος σύλλογος που να συνδέεται με το αντικείμενο. Μου είχε έρθει μόνο αυτό. Και νομίζω ότι έδωσα όσο βήμα θέλανε. Δηλαδή θα μπορούσα να το διαβάσω. Έτσι κι αλλιώς τι θα έκαναν περισσότερο. Θα μας διάβαζαν την ανακοίνωσή τους. Και δέχτηκα να το κάνω εγώ. Θέλετε να δίνουμε βήμα. Να το δώσουμε. Δώστε μου εμένανε την εξουσιοδότηση και εγώ θα το κάνω. Δεν Πρόεδρε, έχει προηγούμενο. Να συμφωνήσω. Βάλτο σαν εκτός ημερήσιας διάταξη σήμερα, πρώτο, σήμερα να το ψηφίσουμε τώρα που είμαστε εδώ. Και να έχετε από αύριο το πρωί την εξουσιοδότηση να το κάνετε. Ναι, Βασιλόπουλε, θέλετε να σας πω το τέλειο. Δεν χρειάζεται να το βάλω καν εκτός ημερησίας. Εάν εδώ μου πείτε όλοι ότι αυτό το δεχόμαστε, τι εκτός ημερησίας και τα λοιπά. Μου το είπατε και θα το κάνω. Γιατί το Πρόεδρε, εγώ έκανα. Πρόεδρε. Όταν το πούμε. Πρόεδρε. Ναι. Εγώ το έθεσα αλλιώς. Ότι αντί να υπάρχει εξουσιοδότηση σε αυτό που είπε ο Ανδρέας, δηλαδή σε σένα. Ναι. Εγώ είπα ότι μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν
να τους δίνεις ένα link το οποίο να ενεργοποιείται κάθε φορά μετά από έγκριση του Συμβουλίου, δηλαδή όπως κάνουμε... Δηλαδή εκείνη την ώρα, 8:30-9 η ώρα... Εκείνη την ώρα. Αν αυτό τεχνικά γίνεται, να γίνει... Αν μου πει ο Ανδρέας ότι αυτό τεχνικά γίνεται... Για τον Ανδρέα δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι. Τεχνικά γίνεται, κύριε. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο. Αλλά δεν υπάρχει χειριστής από το Δήμο τώρα για να το κάνει. Ακριβώς. Εμείς είναι δυσκολία η δικιά μας. Ξέρετε ότι δεν θέλω να φημώσω κάτι. Τι να φημώσω τους άνθρωπους. Τι να πω, τότε μπορείτε να έχετε την εξουσιοδότηση από εμάς. Ωραία. Οι άνθρωποι να έχουν μια λογική ώρα να μιλήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Ναι. Μπορώ να έχω ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο, ναι. Για αυτό το θέμα που συζητάτε. Δεν υπάρχει αντίρρηση να ακούγονται όλοι. Αρκεί να ρωτιόνται και όλοι. Αυτοί οι κύριοι που αποτελούν τον ιερέα και το ρέμα, υπάρχουν με κι άλλοι που μένουν στις Μαρίκες. Ποιος μας φώναξε να ακούσει τη γνώμη μας. Πάνε σε κάτι πιλωτές κρυφά, 5-6 πόσοι είναι, βγάζουν μια απόφαση και τη φέρνουν και λέει είναι απόφαση των οικιστών. Οι υπόλοιποι εδώ τι είμαστε δηλαδή, μόνο να πληρώνουμε τα τέλη και κάποιοι να το παίζουν μάγκες. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Γουδούρη. Έτσι κι αλλιώς είναι συλλογική απόφαση που θα πω. Όχι, ναι, εμάς δεν μας ρώτησε κανένας όμως. Όχι, εσείς μιλάτε για το Σύλλογο. Εγώ δεν μιλάω για το Σύλλογο. Εγώ μιλάω όχι, μιλάω επί της ουσίας. Εδώ δηλαδή προσπαθούμε να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους και πρέπει να τους ακούσουμε, οι οποίοι όμως έτσι δεν έχουν ερωτήσει κανέναν άλλον για να έχουν και τη γνώμη, τη δημοκρατική γνώμη του κόσμου που ζει σε αυτή την περιοχή. Συμφωνώ με τον κύριο Βουκούρη. Λοιπόν, ξέρετε ότι γιατί θα πει μετά ο κύριος Βασιλόπουλος. Υπάρχουν δεν εκπροσωπούν αυτοί οι σύλλογοι έναν οικισμό μεγάλο. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Βουδούρης... Ποιον εκπροσωπούν ρε εσύ, Δαμιανέ. Ποιον εκπροσωπούν. Ο Νέας Πρωτέας. Ναι, δεν κατάλαβα. Ναι, και εμείς θα κάνουμε λοιπόν ένα σύλλογο. Θα κάνουμε και εμείς ένα σύλλογο Μαρίκες. Και θα εκπροσωπούμε τις Μαρίκες. Θα έχει και αυτό το πάμε, δηλαδή. Έχει.